Είναι το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκπομπής Ώρα Αιχμής στην Crete TV από τουριστικό πούλμαν στην επαρχιακή οδό από τις Γούβες στη Χερσόνησο, προχωρά σε μπαράζ παρανομιών για να μπει στο δρόμο και να φτάσει στον προορισμό του. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα με την επικινδυνότητα να χτυπά κόκκινο. Είναι ο δρόμος ο οποίος φεύγουμε από την ανάληψη, από το καλντέρα, βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα και ξαναμπαίνουμε για να πάμε στο λίθος. Οπότε κάνουμε μια λάθος παράνομη κίνηση προς το αντίθετο ρεύμα, ξανά λάθος και ξαναμπούμε στο άλλο ρεύμα. Σίγουρα θα με κρίνει παρανομούντα, σίγουρα εγώ θα κλείσω το σπίτι μου. Μάλιστα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνατε και στην Αγία Πελαγία τόσα χρόνια ακριβώς, με τον κόμπο της Αγίας Πελαγίας. Είναι ένα αντίστοιχο ακριβώς σημείο αυτό. Αυτό είναι και άλλα σημεία, κύριε Δασκαλάκη. Μάξατε προηγουμένως, κύριε Δασκαλάκη, είναι όντως σοκαριστικές. Και εκείνο που θα ήθελα να πω, καθώς έχουμε ξανασυνομιλήσει και με τον κύριο Παπανικολάου και με τον κύριο Παπαδάκη και με τους αν μπορούμε να ξαναδούμε την εικόνα αυτή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και οδηγοί ταξί από τη Χερσόνησο που μας το λένε αυτό τώρα με μηνύματα. Βεβαίως. Μία φωτογραφία που αποτυπώνει την υποχώρηση του οδοστρώματος στο στενό δρόμο στα λιμανάκια της Χερσονήσου. Με ένα τουριστικό πούλμαν να περνά μία ανάσα από τα κεφάλια των λουόμενων, φέρνει στην επιφάνεια τη σοβαρότητα του προβλήματος, καθώς από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει ακόμα στην περιοχή θύματα. Και ακριβώς από κάτω είναι η παραλία την ώρα που περνάει ένα τουριστικό λεωφορείο. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να συμβεί αν υποχωρήσει ο δρόμος και πέσει το λεωφορείο πάνω στους λουόμενους. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Γι' αυτό και ως Δημοτική Αρχή προσανατολιζόμαστε στη λήψη μέτρων. Γιατί αυτός ο δρόμος χωράει ένα λεωφορείο. Ένα. Δεν χωράει ούτε αμάξι τίποτα. Ένα μηχανάκι. Είναι το προηγούμενο βίντεο. Τραγική η κατάσταση και με την εικόνα των ελιγμών των τουριστικών πούλμαν στους στενούς δρόμους του Ανισαρά και της Ανάληψης. Εάν κάποια στιγμή γίνει, δεν ξέρω, θα είναι ευχής έργων και θα είναι η λύση των πάντων, είναι να γίνει ένας σταθμός φωτοεκφόρτωσης κάπου στη Χερσόνησο.